Μία νέα μορφή συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων της Περιφέρειας εγκαινιάστηκε σήμερα στην Αύπακτο. Ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας του Λακαρνανίας Βασίλη Αντωνόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Περιβάλλοντος Νίκο Ιφαντή, τον Περιφερειακό Σύμβουλο και Υπεύθυνο για το ΕΣΠΑ Θανάση Πετρόπουλο, καθώς και στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και των Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, συνεργάστηκαν με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας Γιάννη Μπουλέ, που συνοδευόταν από στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και από τους 6 αντιδημάρχους. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, ο Περιφερειάρχης τόνισε εισαγωγικά ότι αυτή η νέα μορφή συνεργασίας σχετίζεται με την ανάληψη της αρμοδιότητας του ΕΣΠΑ εκ μέρους της Περιφέρειας και έχει σκοπό την από κοινού επιτόπια και συγκεκριμένη διερεύνηση της πορείας των έργων που έχουν ήδη ενταχθεί, των προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίσουν, το βαθμό απορρόφησης των πιστώσεων, καθώς επίσης και την αναζήτηση των περιθωρίων για νέες εντάξεις έργων και δράσεων, αλλά και την πορεία ορίμανσης των έργων αυτών. Περνάμε σε μια νέα φάση της συνεργασίας μας με τους Δήμους, το ίσο Απόστολο Κατσιφάρας και υπογράμμισε. Βλέπουμε ένα-ένα τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και τα προβλήματά τους, αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν για νέες εντάξεις. Ταυτόχρονα, αποκαθιστούμε μια οργανική συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών και δημοτικών υπηρεσιών, προκειμένου να υπάρχει συνεχής και κανονική ροή πληροφόρησης τόσο για τα μέτρα που τρέχουν, όσο και για τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και ένταξης έργων στο ΕΣΠΑ. Ήτανε γόνιμη συζήτηση, αναπτύχθηκαν προβληματισμοί, κατατέθηκαν αγωνίες, αλλά ταυτόχρονα και συναποφασίσαμε για το πώς θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα. Θέλουμε γρήγορα να εντάξουμε έργα του ΕΣΠΑ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Όχι μόνο για να έχουμε την απορρόφηση, απλά, αλλά για να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία, την επιχειρηματικότητα, τους πολίτες, τις θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να διαμορφώσουμε τις υποδομές για να αλλάξουμε το παραγωγικό και οικονομικό μοντέλο της περιοχής μας. Ήτανε ουσιαστική συζήτηση, γιατί καθίσαμε από κοινού και επιτόπου να δούμε τα μεγάλα προβλήματα της περιοχής, τις αδυναμίες που έχουμε, τα κακώς κείμενα που υπάρχουν και που καλούμαστε να τα διορθώσουμε, αλλά ταυτόχρονα να ανοίξουμε και νέα βηματισιά στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Το επόμενο διάστημα θα συνεργαστούν όλα τα στελέχη και της Δημοτικής Αρχής, αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, για να προετοιμαστούμε, για να καταθέσουμε φακέλους και όριμους μελέτες όταν θα ανοίξουν οι νέοι άξονες και κωδικοί, που αφορούν το περιβάλλον, την ανάπλαση, την ποιότητα ζωής, τις δομές στα σχολεία, τις δομές στην υγεία, έτσι ακριβώς για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλο το εύρος των δυνατοτήτων που δίνει το μόνο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει η χώρα μας, το ΕΣΠΑ, και που από την 1η Ιουλίου είναι στη δικιά μας διαχειριστική ευθύνη. Ως Περιφέρεια θέλουμε να δώσουμε ένα τέλος στα μη ολοκληρωμένα έργα, στα ραχνιασμένα έργα, και να κάνουμε μια νέα αρχή. Κανόνας μας θα είναι τα έργα να είναι ολοκληρωμένα και λειτουργικά, που θα σέβονται τα χρήματα που διαθέτουν οι πολίτες, θα τα σέβεται το δημόσιο, αλλά ταυτόχρονα τα χρήματα αυτά θα πιάνουν τόπο. Θα δημιουργούν ανάπτυξη, θα στηρίζουν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, θα στηρίζουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, για να μπορούν να βρουν οι νέοι μας δουλειά στον τόπο τους και ταυτόχρονα να φέρουμε χαρά και αισιοδοξία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Η κρίση φέρνει ανισότητες. Φέρνει πολίτες, εργαζόμενους, στον κοινωνικό αποκλεισμό. Στραπατσάρει ελπίδες και όνειρα. Και εμείς ως θεσμοί είμαστε εδώ να αναδιατάξουμε τις δυνάμεις μας, να θέσουμε τις νέες πολιτικές προτεραιότητες στην ανάπτυξη, στον παραγωγικό ιστό, στον αγροτικό τομέα που έχει καταρρεύσει, να στηρίξουμε τον εναλλακτικό τουρισμό, να ενισχύσουμε την ποιότητα ζωής για να έχουμε μια περιφέρεια ελκυστική, να στηρίξουμε την εναλλακτική παραγωγή που έχει καλύτερο εισόδημα. Αυτές είναι οι προτεραιότητες και βεβαίως να ολοκληρωθούν τα έργα τα οποία είναι σήμερα μαραζωμένα και κατελημένα. Είναι δύσκολο το έργο. Είναι μεγάλη ευθύνη η οποία έχουμε αναλάβει, αλλά θα βάλουμε
και πλάτη και ταυτόχρονα θα ξεκινήσουμε με όρεξη, με δουλειά, με θέληση για αυτή την δύσκολη περίοδο. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Γιάννης Μπουλές έθεσε μια σειρά από προτεραιότητες του Δήμου που αφορούν το δικό δίκτυο του ορεινού όγκου του Δήμου σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του εναλλακτικού και ορεινού τουρισμού, την ολοκλήρωση της κατασκευής χιτά στη Βλαχομάνδρα και την απόκτηση του εξοπλισμού του, την κατασκευή χιτά αδρανών για να λυθεί και το θέμα των αδρανών υλικών στην περιοχή, θέματα σχολικής στέγης, την αξιοποίηση της Ευηνολίμνης καθώς και ζητήματα ίδρυσης του Δήμου αλλά και αστικών αναπλάσεων. Επίσης, στη σύσκεψη αναφορά υπήρξε και για το θέμα των εργοταξιακών χώρων που θα πρέπει, όπως είπαν και οι δύο άνδρες, να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Οι ανάγκες αυτές εξετάστηκαν μία προς μία, ενώ παράλληλα αναζητήθηκε ο βαθμός ωριμότητας για κάθε μία περίπτωση, προκειμένου ο Δήμος να είναι σε θέση σύντομα να υποβάλει τις δικές του προτάσεις για εντάξεις έργων του στο ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας. Ο βασικός μας στόχος είναι να γίνουν εκείνα τα έργα που θα τραβήξουν το Δήμο μας προς τα πάνω. Ασφαλώς οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, όμως σημασία έχει να επιλέγει κανείς εκείνες που έχουν ένα κομβικό ρόλο και μπορούν πραγματικά να αποτελέσουν την αφετηρία για να λυθούν άλλα προβλήματα, όπως είναι τα προβλήματα των επενδύσεων, της απασχόλησης, της παραγωγής. Νομίζω ότι από την κουβέντα αυτή φάνηκε καθαρά ότι ως Δήμος έχουμε άποψη για το τι χρειάζεται στην περιοχή μας. Αυτή την άποψη διατυπώσαμε, έγινε αποδεκτή και αυτό έχει εξαιρετική σημασία. Απομένει πλέον σε τεχνικό επίπεδο να συντονιστούν οι υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας, κυρίως η τεχνική μας υπηρεσία, με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της περιφέρειας, στελέχη των οποίων ήταν σήμερα μαζί μας, έτσι ώστε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να υποβληθούν φάκελοι και να ενταχθούν έργα στο ΕΣΠΑ. Να σημειώσω ότι η προετοιμασία του Δήμου Ναυπάκτου ήταν πλημελέστατη, πέρα από τα θέματα της οδοπίας που αναφέρθηκα και προηγούμενα, και αυτό μας έφερε πίσω, ενώ θα έπρεπε πραγματικά να είμαστε με ενταγμένα έργα σε αυτή τη φάση, θα είμαστε σε μια κατάσταση που θα κυνηγάμε τις ημερομηνίες για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις πιεστικές ανάγκες που βάζει το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ και τα έργα τα οποία έχουν προκηρυχθεί. Υπάρχουν όλοι μέρα, κύριε Δήμαρχε, που άφησε μπορεί να ενταχθούν και να ξεκινήσουν. Σας είπα ότι υπάρχουν κάποιες οδοπίες, υπάρχουν κάποια έργα των πρώην Δήμων που δεν είχαν ενταχθεί και που είχαν ενταχθεί και δεν προχωρήσανε, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα του Μπαλτατζή. Όμως αυτό που καλούμαστε σήμερα να κάνουμε είναι να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν και με την οδοπία και την προσπελασιμότητα και τη διασύνδεση των Δήμων μας, των πρώην Δήμων, αλλά και με έργα που έχουν να κάνουν με τις αναπλάσεις, τα αστικά κέντρα. Μην ξεχνάμε ότι η πόλη της Ναυπάκτου έχει πολύ σοβαρά προβλήματα και ο πληθυσμός ο οποίος ζει στην πόλη και συγκεντρώνεται στην πόλη, κυρίως στην τουριστική περίοδο, είναι πάρα πολλής και πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος στις ανάγκες αυτές. Θεωρώ λοιπόν ότι οι αναπλάσεις και τα θέματα της κοινωνικής υποδομής, νηπιαγωγία, σχολεία, στα οποία η πόλη μας έχει πολύ σημαντικές ανάγκες, να δώσουμε βάρος και προτεραιότητα. Και αυτό θα κάνουμε. Υπάρχουν κάποιες κρίσιμες ημερομηνίες που πρέπει να τρέξουμε? Ναι, ορισμένα από τα προγράμματα, όπως είδατε και εσείς, είναι ήδη προκηρυγμένα. Και εδώ έχουμε το πρόβλημα της αρχής, όποιος πάει πρώτος, αξιολογείται και πρώτος. Έτσι. Κατά συνέπεια θα πρέπει να το δούμε αυτό. Να σημειώσω το θέμα του περιβάλλοντος, που εμείς έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη στο να ρυθμίσουμε, όπως ρυθμίσαμε το θέμα των απορριμμάτων με το χιτά της Βλαχομάνδρας, το θέμα της διαχείρισης των αδρανών. Και όπως ακούσατε, είναι μια ευκαιρία να έχουμε ως Δήμος συνολική λύση στο πρόβλημα του περιβάλλοντος και αυτό γίνεται μόνο όταν διευθετήσουμε το θέμα των αδρανών. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να μπει και σε μια βάση ανταποδοτική, δηλαδή και αποδοτική, να έχει δηλαδή βιωσιμότητα σαν έργο. Και σε αυτό κινούμαστε. Θα περιμένουμε σύντομα λύσεις στο θέμα των αδρανών, κύριε Δήμαρχε, γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, από ό,τι γνωρίζετε. Εντάξει, αντιδράσεις υπάρχουν σε όλα τα θέματα, αλλά νομίζω ότι αυτό που προέχει είναι ως κοινωνία να αποδεχθούμε την άποψη ότι πρέπει να γίνουν έργα για το κοινωνικό σύνολο. Διότι αν ο καθένας έχει την ελληνοπρεπή θέση που λέει ότι εμένα μου αρέσουν όλα τα έργα, αλλά μην γίνουν σε μένα, να γίνουν παραπέρα,
θα οδηγηθούμε εκεί που έχει φτάσει και η Αττική, όπου για 20 χρόνια μιλάνε για την διαχείριση των απορριμμάτων και ακόμα δεν έχουν καταλήξει πουθενά. Νομίζω ότι ο διάλογος πρέπει να είναι εξαντλητικός, αλλά να έχει μια προϋπόθεση, να αναζητούμε τη λύση και όχι να λέμε να μην γίνει εδώ. Αν αυτό είναι το κεντρικό μας σύνθημα, τότε η κοινωνία δεν πάει μπροστά,